Με το φακό του Calypnos News βρισκόμαστε στον παραδοσιακό φούρνο Τάλια. Όλοι το ξέρετε, αυτά τα 7 ζυμά του είναι ξακουστά, η αλήθεια είναι αυτή. Και βλέπουμε δύο πολύ όμορφες φουρνάρισες, τη Μαρία και τη Νίκη, να βρίσκονται εδώ και να δουλεύουν από το πρωί πυρετοδός. Άλλωστε είναι ημέρες τέτοιες, παραμονές του Πάσχα, όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά είναι πολύ, δεν είναι έτσι? Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Μπέτη μου, καλημέρα. Πολύ δουλειά. Ναι, τώρα πια είναι οι μέρες μας το Πάσχα. Σωστά. Ναι. Κουλούρια, εφτάζημα. Από του Λαζάρου σήμερα. Ναι, την προετοιμασία, τα λαζαράκια μας. Τα λαζαράκια, τσουρέκια. Αυτό τι είναι το πολύ ωραίο? Αυτό εδώ είναι κουλούρα, είναι κουλούρα για την εκκλησία. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Και τη στολίζετε έτσι? Ναι, στολίζεται με στεφανάκι και αυτό, ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Δηλαδή σας παραγγέλνουν και φτιάχνετε εσείς? Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και βέβαια τα ξακουστά εφτάζημα δίπλα, ναι. Που είναι γνωστά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, επειδή έχω σχέσεις και με άλλους, μου λένε ότι όταν θα έρθεις μας φέρνεις αυτά τα περίφημα εφτάζημα που δεν τα ξέρουν αλλού. Εντάξει, νομίζω θα είναι... Που πάω εγώ δεν τα ξέρουν. Ναι. Αλλά τους αρέσει. Ίσως, τους αρέσει. Το έχουν ακουστά, ίσως να μην το έχουν δοκιμάσει. Ναι, ναι. Ναι, αλλά όχι ότι δεν το έχουν ακουστά, σίγουρα. Ακουστά δεν το έχουν δοκιμάσει. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, η προετοιμασία σήμερα είναι τα λαζαράκια, έτσι? Ναι. Mm-hmm. Τα λαζαράκια μας θα είναι σε λίγο, σε καμία ώρα έτοιμα. Ναι. Τουλάχιστον το πρωί θα βγουν όλα τα παιδιά για τα λάζαρο. Εντάξει, ναι. Μετά η μεγάλη εβδομάδα μας μπαίνει, φτάζουμε, κουλούρια, τσουρέκια. Ναι. Δηλαδή, εδώ έρχεστε από τι ώρα ξεκινάτε και φτιάχνετε όλα αυτά τα πράγματα? Τώρα αυτή η εβδομάδα είμαστε από τις 2 η ώρα, για να προλάβουμε. Ναι, μετά είμαστε πάλι χαλαρά, εντάξει, λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Για σκεφτείτε, από τις 2 η ώρα και μετά λίγο πιο χαλαρά. Δηλαδή, πιο χαλαρά στις 4? Ναι, 4. Ναι. Πολύ χαλαρά. Καταλάβαμε. Πολύ χαλαρά. Μπορούμε να δούμε εκείνες τις λαμαρίνες τι έχουν μέσα? Για πάμε να δούμε. Είναι το παξιμάδι εδώ. Ναι. Αν είναι παξιμάδι. Τώρα εδώ ζυμώνουμε τα λαζαράκια μας. Εδώ είναι η ζύμη, τώρα αυτά είναι για τα λαζαράκια. Ναι, είναι για να γίνει. Πω. Μάλιστα. Αυτά τώρα είναι παραγγελίες ή απλώς τα έχετε εδώ και περνάει ο καθένας? Είναι παραγγελίες, ναι. Κάποιοι αυτό, αλλά και... Ναι. Συνήθως ξέρουμε ότι θα έρθει ο κόσμος για να τα πάρει. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, μπράβο. Βλέπουμε εδώ γίνεται οργασμός. Ναι. Οργασμός. Ναι. Και εδώ οι ζυγαριές που ζυγίζετε το ζυμάρι. Ναι. Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και είναι όλα νόστιμα. Αυτό έχει νόστιμα σημασία. Νόστιμα. Είναι με μεράκι ό,τι κάνουμε. Ναι. Κάνουμε λίγα πράγματα και καλά. Ναι, αυτό. Σωστά. Αυτό. Και ο καθένας το είδος του. Είναι κινηστήσιμα τώρα για λαδερά. Λαδερά είναι τα λαζαράκια. Ναι, είναι λαδερά. Ναι. Σταφίδες, ναι, κανέλα. Ναι. Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Για να πάμε να δούμε έξω και τα ψωμιά. Ναι. Συγχρόνως κάνετε και το ψωμί. Ναι, και το ψωμάκι μας. Ναι, όλα. Όλα. Τα καθημερινό. Ναι. Να τα βλέπουμε εδώ. Ναι. Εδώ και το ψωμί που έχει γίνει. Και η Νίκη έξω είναι και στην... Η Νίκη μας, ναι. Λιανική πώληση. Τι κάνουμε. Μπράβο. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Οικογενειακά είμαστε. Και δεν μου λέτε τώρα να ρωτήσω και κάτι. Από πότε είναι αυτός ο φούρνος? Αυτός ο φούρνος ο μπαμπάς μου τουλάχιστον ήταν γύρω στα 40-50 χρόνια. Εγώ ήμουν αγέννητη. Φανταστείτε, είμαι 47, είναι γέννη και ο μπαμπάς ήταν ήδη εδώ. Δηλαδή και πριν από εδώ ήταν στο φούρνο του Κυριαζή που λένε, ναι. Και στον Άγιο Μάμα. Ναι. Και μετά πια ήρθε εδώ. Από 15 χρονών δουλεύει σε φούρνο. Κατάλαβα. Και εσείς ήσασταν η κόρη που τον ακολούθησε? Ναι, εγώ ήμουν η μικρή που. Εντάξει, ναι. Εντάξει, και ο σύζυγος δεν είχε δουλειά έτσι αυτό, ναι. Και μπήκαμε μαζί. Ναι. Και δεν μου λέτε κάτι, ήταν μια δουλειά που σας άρεσε? Από μικρά ήμασταν εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Ναι, μας άρεσε. Και ο μπαμπάς πάντα ήθελε να μείνει η δουλειά, να μείνει. Αυτό, μείνει. Ναι. Και όπως εγώ σκέφτομαι τώρα, εγώ πούμε, για το γιο μου, η δουλειά να μείνει, στον Νικόλα μου, ναι. Α, μάλιστα. Η Νίκη τι σκέφτεται να κάνει? Η Νίκη εδώ, βοηθός. Ναι. Βοηθός θα είναι εδώ του Νικόλα. Και είναι και πολύ καλή βοηθός. Ναι. Τη βλέπουμε. Είμαι τυχερή, είμαι. Πραγματικά είμαι τυχερή. Μπράβο. Ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να έχεις και τη δουλειά σου και τα παιδιά σου. Τα παιδιά μαζί. Να είναι κοντά. Βεβαίως, ο σύζυγος, όλοι. Σίγουρα. Μάλιστα, να μην μιλήσουμε και με τη Νίκη. Βέβαια. Να μιλήσουμε τώρα και με την όμορφη Νίκη. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Νίκη. Τι κάνετε?
Καλά. Για πες λοιπόν πώς είναι η δουλειά στο φούρνο. Είναι ωραία, είναι ευχάριστη. Καταλαβαίνεις και τα έθιμα και τις ημέρες του Πάσχα. Έχει άλλη γεύση. Είναι η καθημερινά με τον κόσμο. Σωστά. Είναι αυτές οι μέρες του Πάσχα. Έρχεται ο άλλος τη χαρά. Είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία, ναι. Έχει άλλη σημασία. Είναι και η δική σου δουλειά. Ναι, σίγουρα. Είναι εκεί. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Βεβαίως. Και εδώ, εσύ είσαι εδώ σε αυτό το πόστο, στο ταμείο, ναι, αλλά εντάξει, και μέσα. Ναι, όπου χρειάζεται βοήθεια, αλλά κυρίως στο ταμείο. Η μαμά και ο μπαμπάς μέσα με τον Νικόλα. Ναι, είναι πολύ, πολύ καλά, πολύ σωστά τα λες. Και βλέπω υπάρχει και κίνηση, έρχονται. Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτές τις μέρες, ειδικά και τη Μεγάλη Εβδομάδα, υπάρχει πολύ κίνηση. Είναι και γνωστό βέβαια, γνωστός ο φούρνος σας. Ναι, όντως. Είναι τόσα πολλά χρόνια. Ναι. Από ό,τι μας είπε η μαμά, ήταν ο παππούς. Και είδα μια φωτογραφία νεότατος ο παππούς εδώ που φουρνίζει. Ναι, ναι. Ήταν ο παππούς εκεί, πρέπει να είναι γύρω στην ηλικία μου. Πρέπει να είναι. Σκέψου. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, τι να σε ευχηθούμε. Καλό Πάσχα, καλές δουλειές. Καλό Πάσχα. Καλές δουλειές σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Εύχομαι αυτό το Πάσχα φέτος να είναι διαφορετικό για όλους μας, να το καταλάβουμε. Μακάρι. Γιατί τις άλλες δύο χρονιές που στερηθήκαμε. Ναι. Αυτό, ό,τι καλύτερο στον καθένα. Στην Κάλυμνο είναι μοναδικό. Σίγουρα. Ναι. Έχουμε διαφορά εμείς. Ναι, βέβαια. Επιταφείο, όλα αυτά. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε ό,τι καλύτερο στον καθένα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκη μου. Στον καθένα, ό,τι καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα και να υπάρχει δουλειά. Να υπάρχει δουλειά. Καλό Πάσχα, κορίτσια. Καλό Πάσχα, με υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στο μάμα. Περαστικά. Λείπει από εδώ από την παρέα και πάτε πακέτο. Περαστικά. Περαστικά, γρήγορα κοντά μας. Γρήγορα, γρήγορα, όλοι του το ευχόμαστε αυτό. Να είστε καλά, καλές δουλειές να έχετε, καλό Πάσχα με υγεία.